Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Νίκο. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάω. Ναι. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το νόμιμα δικαίωμα ένστασης που έχει βάσει το διατάξιο του ΚΑΠ εναντίον του κύρου του αγώνα της με τον ΠΑΟ. Ναι, ναι. Η πρωτοφανής περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής 12 ποδοσφαιριστών του αντιπάλου μας λόγω μη ανανέωση των δελτίων υγείας, ειδικά αυτή την εποχή ανοίγει η παρένθεση και κλείνει. Και η δεδομένη συμμετοχή μας στα προγραμματικά του Champions League, αν προχωρούσαμε σε ένσταση, δεν αλλάζει τα πιστεύω μας. Ποτέ καμία διαπραγμάτευση, κανένα βαθμολογικό ή οικονομικό όφελος, όσο μεγάλο κι αν είναι, δεν πρόκειται να μας εκτρέψει από τον δρόμο τον οποίο ακολουθούμε παρέγκλητα επί σχεδόν έναν αιώνα. Η ακλόνητη και επιβεβαιωμένη διαχρονικά και με υψηλό τίμημα θέση της ομάδας μας, ότι οι αγώνες κερδίζονται και χάνονται στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά, δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε διαπραγμάτευση και δεν δύναται να αλλοιωθεί. Ακόμα και μπροστά στην επίτευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου. Το αναφέρει η ανακοίνωση ΣΑΚ. Την άκουσα αυτή την παράγραφο. Δεν την έδωσε. Την άκουσα, την άκουσα. Τη διάβασαμε και πριν. Ο συγκεκριμένος λόγος ένστασης έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της ΣΑΕ. Η ηθική της ομάδας μας είναι πάνω απ' όλα και δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Η διαφορετικότητά της υποστηρίζεται με κόστος και με ξεκάθαρες αποφάσεις που δίνουν προς όλους τις κατάλληλες και τις πλέον αποστομωτικές απαντήσεις. Η παράδοξη για πολλούς απόφασή μας, που έρχεται κόντρα στα ήθη που επικρατούν στο ποδόσφαιρο της χώρας μας, ειδικά το τελευταίο καιρό, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και υπερηφάνειας όχι μόνο των οπαδών της ΑΕΚ, αλλά και ολόκληρου του φύλαθλου κόσμου της Ελλάδας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μικρό δικό μας βήμα θα εξελιχθεί σε άλμα προς συνολική αλλαγή κατεύθυνση του ποδοσφαίρου μας. Γράφει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, Νίκο, με αφορμή όσο έγινε χθες. Μάλιστα. Και. Αυτό το διαβάσατε. Ποιο? Προσωπική δήλωση Κυριάκου Κυριάκου, ο οποίος μεταφέρει τις θέσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Θα διαβάσω. Βεβαίως. Είναι προς τιμήν της ΠΑΕ ΑΕΚ που δεν άσκησε το δικαίωμα της ένστασης που νόμιμα είχε. Χωρίς περιστροφές, συμψηφισμούς και ναι μεν αλλά, ναι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η απόφαση της αυτή συμβάλλει στο να επικεντρωθούμε όλοι σε ένα νέο πνεύμα αντιπαλότητας που θα περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές. Ναι. Στο ίδιο μέρος που πρέπει να κερδίζονται ή να χάνονται οι βαθμοί. Αυτό δεν μειώνει το μέγεθος της δικής μας αυλεψίας και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια σε τέτοιες στιγμές, είναι προφανές ότι όσοι δεν μεγαλώνουμε τους ίδιους ρυθμούς που μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη, οφείλουμε να μείνουμε πίσω. Συγγνώμη από τους φιλάθλους μας που έπρεπε να υποστούν μια τέτοια πληγή στο σώμα του συλλόγου. Τι πες εγώ. Τι. Α, και αυτό. Δεν το θυμάσαι αυτό. Όχι. Τι είναι. Δεν το θυμάσαι. Ναι, ρε. Που το έχει κάνει ο Φίβος εδώ. Βάλε μετά και πορτοκάλο γλουμόνι ξανά, θα σε αφήσω. Δεν παίζω Ντέμις όταν είχε αναλάβει. Έπαιζε αυτό από τα μεγάφωνα στο ΑΚΑ. Μόνο ξανά, θα σε αφήσω και τέτοια. Είναι τυχαίο, ρε φίλο, ότι ο Τίγρης είναι ο αγαπημένος παράγοντας εκπομπής. Όχι. Πώς φορές έχουμε αποθεώσει τον Τίγρη. Όχι. Με αλήθεια είναι αυτή. Στραμάτια, η αλήθεια έτσι είναι αυτή. Ναι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ είμαι μαζί του, να ξέρεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές, ρε φίλε. Εγώ είμαι μαζί του. Αυτός είναι ο Τίγρης. Έτσι. Με τα καλά του και τα στραβά του. Έχει και αυτός τα σκοτάδια του. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έχει και αυτός στιγμές που χάνει, ρε παιδί μου. Έτσι. Την ψυχραιμία του, την παρημιώδη ψυχραιμία του. Παρημιώδη. Είναι ένας λαϊκός επιχειρηματίας. Ναι. Έτσι, δηλαδή ξεκίνησε από χαμηλά. Ο ορισμός και του λιμανιού και του σαλονιού. Ναι. Εντάξει. Και από χθες που έγινε αυτή η επική γκάφα του ΠΑΟΚ. Ναι. Που εγώ όταν άκουγα τον κόλκα στο ραδιόφωνο το βράδυ, γιατί είχα φύγει από εδώ, ήμουνα στο δρόμο, μίλησα με ένα φίλο και όπως γυρνούσα στο σπίτι, ξαναέβαλα λίγο το ραδιόφωνο να ακούσω τι βγαίνουν και λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και ακούω τον κόλκα στον αέρα να το λέει και λέω δεν μπορεί. Ωραία να έχει γίνει αυτό το οποίο μεταφέρει. Εντάξει. Ο Τίγρης φίλο το παίρνει πάνω του και λέει: όχι, παιδιά, τέλος, τι είναι στάσεις. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Και ξαναπέστη χάρτινη τώρα. Ορίστε, κύριε, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, καλησπέρα κύριε Νεκτάριε. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, εδώ με σούφο ΑΕΚ, λέω το σοφού. Λοιπόν, πάλι από τον γκέτο της Θέρμης. Πάλι από τον γκέτο. Μη μου πεις και κορονοϊούς και σήμερα τέτοια. Σήμερα, όπως βλέπεις, το ψωμάκι είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλα θέματα. Ναι, ναι, όχι. Εντάξει, απλώς η κυβέρνηση θα σταματήσει το δούλεμα. Γιατί το 98% των κρουσμάτων είναι από τη Μύκονο. Έλα, ρε! Παιδιά, στη Μύκονο γίνεται χάμος. Επειδή βγάλαν μόνο έναν καημένο Αλβανό εργάτη που ήρθε στα 73, στη Μύκονο γίνεται χάμος. Και τα φορτώνουν τώρα Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που εκεί που είχαν. Που Θεσσαλονίκη είχε ένα τον Ιούνιο. Βρεθήκαν κάποιοι στο καλοχώρι και τα λοιπά, τελείωσαν, το παραμύθι τους να σταματήσει και που τα βάζουν και σε άλλους νόμους. Παιδιά, γίνεται στην Μύκονο ο χάμος τα κρούσματα. Σας το λέω και δεν με το είπε ένα άτομο, μου είναι διασταυρωμένο. Πάμε, πάμε, στα θέματά μας, στα θέματά μας όμως, στα θέματά μας σήμερα. Στα θέματά μας. Πολύ μεγάλη χοντράδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Αν έκανε στα στιά, εντάξει, είχε δίκιο, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Πρώτον, βάλατε εμπρός στη ΣΑΕΚ παλικάρια, τα δοκάρια σπάστε. Χθες τα δοκάρια τα έσπασε ο ΠΑΟΚ.
την μπάλα στα εντάξει, δεύτερη, ο ίνους Σάικ είναι αυτός. Ναι, το ξέρω. Αλλά λέω, πέρυσι Σάικ έχει 22 δοκάρια. Φέτος, εγώ είδα χθες να έχει ο Πάουκ ένα δοκάρι με το Στοχ και ένα κυρωθέν γκολ, αλλά παρόλα αυτά η μπάλα πέρασε στα αλήθεια. Σωστά. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και 1 Ιουλίου είχε παίξει με τον Πάουκ, που και τότε δεν ισχύαν αυτά τα 12 δελτία. Τότε φυσικά μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην ήταν εντός αποστολής, αλλά ας ήταν 10. Λέω ένα παράδειγμα. Σωστά. Γιατί δεν έχει σημασία πόσες μέρες, έστω και για μια μέρα ήταν παρόμοιος ο ΠΑΟΚ. Τότε η ΑΕΚ δεν το είδε. Όχι. Θεωρώ ότι το είδε γιατί σε κάποια ποδοσφαιρικά στέκια λέγανε ότι η ΑΕΚ το γνώριζε πριν το μάτς με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Αλλά έτυχε αυτό το 0-2. Κάποιοι λένε ότι η ΑΕΚ φέτος δεν θέλει να παίξει τη Champions League για πολλούς διαφόρους λόγους. Γιατί δεν θέλει. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε. Γιατί πόνταρε πολύ στα λεφτά, όποια λεφτά αν έπαιρνε, μέχρι το σημείο που θα έφτανε. Γιατί κάνει και ένα γήπεδο και ψάχνει λεφτά ο άλλος με το δίκανο. Εντάξει. Τα λεφτά του γήπεδου τα έχει εξασφαλίσει. Άμα δεν τα έχει εξασφαλίσει. Τα λεφτά για τον Δημήτρη Μελισσανίδη, Νεκτάρη, δεν είναι ποτέ αρκετά. Νεκτάρη, δεν ξέρω κανέναν ο οποίος να μην θέλει να διεκδικήσει αυτό ακριβώς. 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ακριβώς. Γιατί όταν τα πήρε πριν ένα-δύο χρόνια, την έκανε λαχείο που τον έβαλε ο Ζουνίδης στους ομίλους. Ο κολλητός Διαμαντόπουλο, δεν τα λες αυτά. Ε? Ο κολλητός Διαμαντόπουλο. Αλήθεια, ναι, φίλε. Ναι. Τα λέμε όλα. Έτσι, μπράβο, ναι. Και επίσης, με προκαλείς. Έτσι όπως είναι, την Κυριακή, αν ο Πάουκ να χάσει, γιατί εντάξει, τυπικά, άμα χάσει ο Πάουκ, την κινδύνευε να μείνει εκτός Champions League. Τι να χάσει, ρε. Εντάξει, λέω. Τι να χάσει, ρε. Εντάξει, μπορεί να μην έχει σφραγίσει όμως. Εγώ σου λέω. Αυτά που γίνονται. Καλά, βέβαια, ναι. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Είναι υπερβολικά δύσκολο να χάσει ο Πάουκ αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Άρης. Έτσι λες εσύ. 0-1. Τα δελτία τα σφράγγισε ο ΠΑΟΚ. Το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Δεν έχει θέμα. Και άμα τα ξεχάσει, τα σφράγγισε. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ναι. συμπληρώνονται ένα άλλο στατιστικό που έχει σχέση με το εξοχικό μας στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Έτσι. Ο Πολυνίκης στο Καραϊσκάκι ΠΑΟΚ. Θα συμπληρώνονται 1,001 μέρες αίτητος ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Στο Γεώργιο Καραϊσκάκης έχει να χάσει 22 Δεκάτου 17 με ένα τυχαίο γκολ. Τότε το 1-0 πρέπει να λήξει 1-3. Καλά, θα μου πείτε και πέρσι που κέρδισε 0-1 πρέπει να χάσει 5-1. Τέλος πάντων, η ιστορία πάντως λέει ότι ξεπεράσαμε 1,000 μέρες για το πρωτάθλημα στο εξοχικό μας στο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Σωστός. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Παιδιά. Γεια σου, Νεκτάρια. Γεια σου, Νεκτάρια. Γεια σου και σε εσένα και στον Γκέτο. Φάγαμε πακέτο. Στον επόμενο, ναι. Ναι. Πού είσαι, Αντώνη, γωνία με πάροδο. Ναι, από το κλείσιμο. Όχι, αλλού είναι η κλείσιμο. Ναι, ναι. Εγώ είμαι κάποτε στην Βασίλη Γεωργίου. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέει, περνάμε καλά στη Θεσσαλονίκη με το τηλεφορονίκης. Έτσι ήταν κάθε μέρα. Βγήκε ο κύριος δεν ξέρω. Ήτανε πολύ ρεστικός. Ήτανε πολύ ρεστικός με την τέτοια. Με τη φίλη σας. Έτσι ήταν η λεωφορική κάθε μέρα. Σήμερα, μόνο και μόνο περιέργεια. Όταν φύγω, θα πάω από εκεί να δω τι γίνεται, γιατί δεν έχω πάει καθόλου. Μην τολμήσεις να πας. Μη! Εγώ προηγουμένως έκανα τον Ανίδη και κατέβασα δύο. Κατέβασα ένα ζευγάρι. Όχι, φίλε, μη εδώ. Φίλε, ξεκινάει το μοτιλιάρισμα από τον. Μόλις τρύπεις από το ξενοδοχείο και φτάνει μέχρι το σπίτι. Ξέρεις όμως τι διαπίστωσα. Πότε είχες βγει, προχθές ήταν, ναι. Ξέρεις τι διαπίστωσα. Επειδή έφυγα από Εγνατία, πλέον φορτώνεται πολύ περισσότερο Εγνατία. Σε είπα, Μητροπόλος αφέγγε. Δεν με άκουσα. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο πήγα από εκεί, ρε, σε ακούω, εντάξει. Άλλο αυτό. Μητροπόλος, ό,τι ώρα και να μπεις, μπαίνεις, κύριος, φεύγεις. Ούτε μου να βγει, ούτε μου να βγει. Σήμερα όμως μετά θα πάω Χαριλάω, ρε φίλε, τι να κάνω. Μητροπόλος, λεωφόρος, τώρα δεν πιάνω. Εντάξει, και αυτό γίνεται, πεσάτε. Εκεί είναι αυτό τώρα, η πόλη μας είναι, τρεις δρόμοι είναι όλοι. Αυτό να μου πεις. Α, και άντε και Αγίου Δημητρίου, τέσσερις. Άντε. Ναι, γιατί είπε για κάτι για το Όσλο. Ναι. Και ήθελα να τον πω ότι το Όσλο στην Ισχύ 24-24 δεν παρκάρουνε. Γιατί εδώ απαγορεύεται το παρκάρι 24-24 365 μέρες το χρόνο. Θες είδα και στην Όλγας και στην Τζιμισκή και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και στην Ερμού και στη Βενιζέλου και στη Δραγούμη. Αλλά εμείς παρκάρουμε. Αλλά κατά τα άλλα φέρνουμε το Όσλο και μας έρθουν ταξιτζίδες. Χθες εκεί πέρα λίγο μετά τη Βουλγαρίδα που κάνουν και εκεί για ποδηλατόδρομο κατά εργασίες. Ωραία πράγματα. Ευτυχείτε. Θα ευτυχήσουμε. Ρεζέρβα. Πάνω απ' όλα καλό παιδί. Πάνω απ' όλα καλό παιδί. Μπορεί να κάνει και έργα, είναι άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν,
που έσκασε τώρα αυτό το πράγμα με, το, με τα μεταδελτία και ήθελα κάτι να πω για αυτά που ακούγονται στην να με τον, με τον, ναι. Με τον Νίκο Γκάλη. Πού είναι τα δελτία. Ότι είπε, είχε υπογράψει και ότι αυτό. Δεν μου αφήνει να σε κάνω μια ερώτηση. Έλα, είσαι, πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος, 10 χρόνια. Ω, τι 10, περάσανε, 12. Περάσαμε. Λοιπόν, έχεις μια ομάδα λοιπόν η οποία είναι ο Κόρφας, ναι. Ο Πρέλεβιτς, ναι. Ο Μπάρλοου, ναι. Ο Λέβιγκστον και ο Φασούλας. Ναι. Και ο Φασούλας έρχεται ο Σάβιτς, νομίζω ποιος έχει έρθει, δεν ναι. Ξέρω τώρα. Έτσι. Από αυτούς τους 5, εάν μπει μέσα να παίξει ο Νίκος, ποιος θα φύγει. Ο Μπάνε. Και παίζει 40 λεπτά. Ο Μπάνε. Ο Μπάνε. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνεις σε όποιον σου πει από την καθαρίστρια που βγαίνουν και λένε τον φυσορρευτή και όλοι, ο ενδιαφερόμενος το ξέρει που παίρνει 300 εκατομμύρια το χρόνο με κλειστό συμβόλαιο 2 ετών, δηλαδή 600. Ο ενδιαφερόμενος το ήξερε. Δεν νομίζω. Ότι τον ετοιμάζουν σούτι από την ομάδα. Δεν νομίζω. Και πώς έτσι θα τον διώχναμε το μεγάλο Μπάνε που έκανε τα πράγματα αυτά που έκανε εκεί, θα τον διώχναμε την άλλη μέρα που θα έγραφε ο Νίκος ο Γκάλης. Καλά, περάσα το χρόνο, το διώξα αλλιώς τον Μπάνε. Δεν πειράζει, εντάξει. Όλα καλά. Πέρασε από όλα τα τέτοια. Άλλο, για εκείνη την εποχή μιλάμε. Είχε πάρει το πρωτάθλημα μόνος του. Τώρα ξέρεις ότι όλα αυτά εκείνη την εποχή ήταν και λίγο αστική μύθη, ρε φίλε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να, να είμαστε στανταρισμένοι το ότι είχε γίνει. Η πρώτη είναι αυτή, ρε Νικόλα. Αν το ήξερε ο Μπάνε, να πούμε μάλιστα το ήξερε ο Μπάνε, εντάξει. Ωραία, ήξερε ότι θα φύγει και πάρει τον Νικόλα. Θα είχε και Μπάνε και Γκάλη. Θα είχε. Ναι. Και πόσο θα έπαιζε ο Νίκος. Πόσο έπαιζε, 40 και οι δύο. Και ποιο θα έβγαζε. Ξέρω εγώ, τον Μπάνε. Θα έπαιζε τριάρι ο Μπάνε. Ναι, σωστό, δίκαιο. Με 96, ναι, δίκαιο. Αυτά κύριε, για τα δελτία δεν έχω να πω τίποτα, τα είπε όλο ο Χρήστανθος. Όλα σωστά τα έχουν το Χρήστανθος. Μάλιστα. Καλά, δεν λέω Νίκο. Καλά, μια χαρά τα είπε. Κάτι τέτοια περιμένει. Ψοφάει, δεν μπορεί. Ψοφάει. Και αυτός είχε ζήσει και τότε με τον Αθέκο και τα λοιπά. Γιατί ήταν και ρεπόρτερ. Είχε ζήσει όλη τη φάση τότε, εντάξει. Εμείς ήμασταν μικροί. Και τότε ο αντιπρόεδρος, μάλλον όχι αντιπρόεδρος, σύμβουλος της. Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και αντιπρόεδρος του ΠΑΕΠΑΚ φώναζε να τηρηθούν οι νόμοι. Ξέρεις ποιος ήτανε, ο παλέμαχος του σέντερφορ του Ολυμπιακού. Ο Ορφανός. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Αντώνη. Να είσαι καλά. Στον επόμενο καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Γεια σου Γιώργο, σε καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να συστήνεσαι. Έλα ρε φίλε. Άλλαξα λίγο σταθμό γιατί από τις ρίδες του Τσαλτίδη πριν δεν μπορούσα να ακούω. Αφού ξέρετε ότι αυτά περιμένει ρε παιδιά. Άλλαξα σταθμό για να ακούσω λίγο μουσική μέχρι να τελείωσε ο Τσαλτίδης. Ναι, τελείωσε. Κύριε Τσαλτίδη, να σας πω κάτι, όσο τσιρίζετε δεν μπορούμε να σας ακούσουμε και το τι λέτε. Δηλαδή και χουλιαμά να θέλετε να μας κάνετε, ναι. Δεν ακούμε το χουλιαμά μα τσιρίζεις. Πες τα λίγο όμορφα, φωνάζει λίγο. Σιγανά, ναι. Να σας ακούσουμε να κάνει χουλιαμά να μας γλετήσεις. Άμα τσιρίζεις, τον εαυτό σου κάνεις χουλιαμά και τον εαυτό σου γλετάς και μας αναγκάζεις να ακούμε, ξέρω εγώ, 102,6, ξέρω εγώ, ερωτικό FM, ξέρω εγώ, dance FM, ξέρω εγώ, το άλλο, το ένα, να ακούσουμε λίγο μουσική μέχρι να τελειώσει. Γιατί αυτό είναι ιστερικό που κάνει, δεν είναι εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα δικά μας. Το δικό μας είναι δυστυχώς για μένα, το είπα και στους αγώρα πριν, δυστυχώς έγινε το χειρότερο που μπορούσε να γίνει, το σενάριο. Η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει ένσταση, παιδιά. Συμφωνώ. Ο Μελισσανίδης είναι μεγάλος γάτος. Μας έχει πλέον όμοιρους για πολύ μεγάλο διάστημα. Το διακύδευμα είναι παμπώνυρος. Το διακύδευμα ήταν συμμετοχή στους ομίλους του Champions League εφόσον περάσεις τρεις γύρους με μονούς αγώνες. Πέστε μου εσείς αν μπορούσαν αυτοί οι μονοί αγώνες να γίνει η κλήρωση και οι τρεις στην έδρα σου και με ποιους αντιπάλους. Και με... Ο Μελισσανίδης έκανε μία απίστευτα έξυπνη κίνηση. Όντως. Απίστευτα έξυπνη κίνηση. Εγώ έλεγα, ας πούμε, το μεσημέρι, αν είναι δυνατόν και ο ΠΑΟΚ από μόνος του να πάει να προλάβει την ΑΕΚ και να κάνει αυταπάγγελτα ένσταση κατά του εαυτού του. Και παρά τις πιέσεις που ασκούσαν Καρέρα και Ίβιτς, λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι απλά. Εδώ Μελισσανίδης έχει βάλει τώρα τον ΠΑΟΚ όμοιρο. Δεν μπορεί να κάνει πλέον τίποτα από εδώ και πέρα εναντίον της ΑΕΚ. Ναι. Και μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον διακυδεύματα με μεγαλύτερη ουσία, όπως δύο χρόνια πριν που εσόταν ένα πρωτάθλημα και όχι μία συμμετοχή απλά
Klein Mind τώρα συμμετοχή στο Europa League, στο Champions League και τραχαγυρευό. Ρε, εσύ μην το λες αυτό, δηλαδή, ρε. Είναι χρήματα. Είναι πολλά χρήματα. Ρε, άσε το, που διακυβεύονται. Είναι χρήματα, φίλε μου. Πρόσεξε. Είναι χρήματα εφόσον προκριθεί. Εφόσον, ναι. Δεν είχες το μυαλό. Θα διεκδικείς όμως. Μιλάμε για πολλά χρήματα που σου αλλάζουν στάτους τα χρήματα αυτά. Να διεκδικήσουμε τώρα και να ρημάξουμε τώρα. Εγώ άκου που σου λέω τώρα. Μελισανίδης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να του βγάλουμε, όχι να του βγάλουμε το καπέλο, όχι γιατί μας αθώωσε, να του βγάλουμε το καπέλο γιατί έκανε μια την καλύτερη κίνηση που συμφέρει την ομάδα. Πώς θα το πω, απενεργοποίησει έναν αντίπαλό του. Τον έχει κάνει όμηρο. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ τώρα με ποια ας πούμε θα την πω σε έναν αεξί του χρόνου σε έναν τέρμπι. Δηλαδή θα πηγαίνω τώρα εγώ στο πάω ΚΑΕΚ με τον καλών τεχνών τα μουσεία. Πρέπει την προηγούμενη μέρα να επισκέπτομαι μουσεία, θέατρα, αυτά και να το παίζω το καλό τεχνών. Του χρωστάς, να το πούμε έτσι. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα που έγινε. Αυτή φίλε και στο φινάλε να σου πω και κάτι. Κάναμε την κουτσουκέλα, κάναμε το λάθος. Πρέπει να το πληρώσουμε, ρε φίλε. Πρέπει να το πληρώσουμε, πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτά, οι μαγκές και τα λάθη πληρώνονται, τέλος. Εγώ από... αυτή είναι η γνώμη. Όσον αφορά για το γάλι που έλεγε πριν ο φίλος, για να το πάω γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, δύο λεπτά θα έχουμε το χρόνο. Βεβαίως. Λοιπόν, η ιστορία με τον γάλι είναι όχι απλά αληθινή. Είναι, έχει γίνει πλέον, επειδή είμαι και εγώ αυτόπτης μάρτυρας, γιατί εγώ τα χρόνια εκείνα ήμουνα συνέχεια πίσω από το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Συνεχώς. Σε σημείο τέτοιο που να μην χάνω και προπόνηση. Ήξερα τους πάντες και τον Αγγελίδη, αυτό που ήταν με τα ρούχα, και τον Λάγκογλου, τον Μασέρ, και τον Μιχόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή. Τους πάντες όλους. Τον Νικηφόρου στα γραφεία, την Κατερίνα Παπλιώρη, την γυναίκα που ήταν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Τους πάντες, όταν σου λέω τους πάντες, τους ήξερα όλους. Πήγαινα στο Intercontinental να φανταστείτε και κοιμόμουν κούτρα στο δωμάτιο του Μπουντούρη όταν πέσαμε με κάτι Δάφνης και κάτι Περιστέρια. Μεγάλη τρέλα με τον ΠΑΟΚ τότε στο μπάσκετ. Μην το συζητάτε. Λοιπόν, και επειδή είμαι αυτόπτης μάρτυρας ενός γεγονότος, οι οποίοι κάποιοι με γελάνε όταν το λέω, όμως είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Εγώ τώρα επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά. Το 1992 το καλοκαίρι, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, πριν ο ΠΑΟΚ πριν πάει στην Ιταλία που πήγαινε για την προετοιμασία πάντα σε εκείνο το Μπόρμιο. Στον Μπόρμιο. Ναι, στον Μπόρμιο ακριβώς. Ναι. Πριν πάει στην Ιταλία. Λοιπόν, ήμουνα με τον Λάκογλου τον Μασέρ. Ο Λάκογλου τότε είχε ένα πράσινο Μάζδα. Ένα πράσινο Μάζδα. Και το πάρκαρε έξω. Ο Λάκογλου Μασέρ ήταν εκείνος ο κοντός με τα γυαλιά. Όχι. Όχι, ο Λάκογλου ήταν με το μουσί και το μουστάκι. Οκ, οκ, οκ. Ναι. Λοιπόν, και το πάρκαρε πάντα το αμάξι μπροστά από το Αλεξάνδριο. Όχι, δηλαδή εκεί που κατηφορίζει ο δρόμος, ας πούμε, που κάνει μια έτσι κατηφόρα και περνάει προς το Αλεξάνδριο και πηγαίνει ευθεία μετά στο παλιό 424, μπροστά εκεί πέρα πάρκαρε πάντα το μαζδάκι. Ναι. Μόλις τελείωσε μια προπόνηση, γιατί το και εγώ είχα πολλές φορές αφραγίες και αυτά, ξέρω εγώ, και δεν είχα, επειδή έμενα στο μεσημέρι, με πήγαινε πολλές φορές στο μεσημέρι στο χωριό. Στο χωριό μου τέλος πάντων. Ναι. Και μου λέει μια μέρα, έλα λέει, θα σου δείξω λέει κάτι, αλλά δεν θα το πεις λέει πουθενά. Λέω, τι θα μου δείξεις. Έλα λέει να δεις κάτι. Έχω λέει, κάτι ρούχα από τον Αγγελίδη. Νέες στολές. Ναι. Οι οποίες προορίζονται για του χρόνου, για την ομάδα του χρόνου που θα παίξει 92-93. Μάλιστα. Και είναι η καινούργια στολή. Εγώ νόμιζα θα μου δείξει την καινούργια τη στολή, τέλος πάντων. Και λέω, τι θες, κοίταξε, θα σου δείξω λέει κάτι, λέει, αλλά δεν θα το πεις πουθενά. Λέω να το δω. Βγάζει μία Αθήνα. Γκάλι 6. Ήταν όλα όμορφα, διπλωμένα όλα το ένα πάνω στο άλλο. Ναι. Άσπρη στολή, Reebok, αγροτική ασφαλιστική με το πράσινο κουτάκι στην άκρη. Ναι, ναι. Και μου βγάζει μία φανέλα, τα είδα αυτός, μου βγάζει μία φανέλα από κάτω, όμορφα διπλωμένη, και μου την ανοίγει μπροστά. Μπροστά βλέπω το νούμερο 4. Α, 4, okay. Έτσι. Γυρίζει τη φανέλα ανάποδα και βλέπω παιδιά στην πλάτη. 4 γκάλις. Και μένω παγωτό. Λέω, τι είναι αυτό. Αυτό λέει που βλέπεις είναι λέει το μέλλον. Έρχεται. Λέω, δεν είμαστε καλά. Λέω, αυτό που άκουσες. Δεν θα το πεις που δεν ακόμα δεν είναι, έχει γίνει επίσημο, θα γίνει πρώτα επίσημο και μετά λέει να το κάνεις. Μεταξύ μας τώρα. Να είσαι καλά Τζόρζ, γιατί έχουμε άλλους 3. Παγωτό. Λοιπόν, αυτό τώρα που λέω, επειδή το έχουν γελιοποιήσει πολύ, το λέει, είναι η απόλυτη
110% πραγματικότητα. 110%. Το έχω δει με τα μάτια μου. Εγώ okay. Και το έχω πει πολλές φορές. Έγινε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι η περίπτωση του Γκάλι το 92 το καλοκαίρι έγιναν ό,τι έγιναν. Είναι απόλυτα αληθινή. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή γεια σου Γιώργο. Στον επόμενο καλησπέρα. Απλά λίγο σύντομα όλοι γιατί είναι γεμάτο και έχουμε και τον break. Ναι. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Θόδωρος είμαι. Γεια σου Θόδωρε. Λοιπόν, καταρχάς να δώσω ένα μπράβο στον προηγούμενο το φίλο από την Ολλανδία. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω λίγοι φίλοι του ΠΑΟΚ θα πούνε για αυτό που έγινε τώρα με την ΑΕΚ, έτσι. Μπα, μην το λες, πολλοί είναι. Πολλοί είναι εγώ που τους ακούω από χθες και σήμερα. Πάντως, αρκετοί είναι αυτοί. Για εμάς τους Αριανούς, πλέον είναι και επίσημο, έτσι, μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού. Ξέρεις τι είναι, 85% του κόσμου της ΑΕΚ, σύμφωνα με Γκάλοπ, να ζητάει ένσταση. Και ο Μελισανίδης, με τόσα λεφτά που θα μπορούσε να έχει έσοδα, να μην το κάνει αυτό. Έχουν ξαναφτιαχτεί οι σχέσεις. Δεν ξέρω αν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν, αλλά έχουν ξαναφτιαχτεί και σήμερα φάνηκε 100%. Χάρη μεγάλη. Να χρωστάει πλέον ο ΠΑΟΚ χάρη μεγάλη. Μεγάλη χάρη πλέον θα χρωστάει. Αυτό ήταν μαγιά του Μελισανίδη που το έκανε. Απλώς είναι αυτό που λέω και εγώ και πιστεύω και άλλοι φίλοι του Άρη, ότι όταν έχεις mm-hmm. καλές σχέσεις, πάντα έχεις κέρδη. Ή δίνεις και παίρνεις, έτσι. Δίνεις και παίρνεις, ας πούμε, π.χ. ο Ολυμπιακός κάποτε έχανε στο 18-3-0 μέσα στη Λιβαδιά, αν θυμάμαι καλά, για να σωθεί ο Λιβαδιακός. Έχεις κέρδη. Και δίνεις και παίρνεις όμως. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, για μας, επειδή αυτή η γκάφα του ΠΑΟΚ ήταν, πιστεύω, μετά του 97, είναι αυτή τώρα, ήταν τεράστιο το λάθος, αλλά το καλύφθηκε πλήρως, δηλαδή από το Μελισανίδη καλύφθηκε τελείως. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πιστεύω πλέον οι φίλοι του ΠΑΟΚ να μην λένε πολλά για το Άρης και ο Ολυμπιακός, γιατί είναι αυτό που λέω εγώ, αν έχεις κέρδη και φαίνεται αυτόν, μπορείς να λες. Μην κοροϊδευόμαστε για το εγκατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην το παίζει κανένας αθώος, μην το παίζει κανένας ανεξάρτητος, εξηγιατής, οτιδήποτε. Θα υπάρχουν πάντα αυτά. Λυκοφιλίες, συνεργασίες, πισωμαχαιρώματα, ναι, τα πάντα. Τους τελευταίους μήνες έχει γίνει ένας χαμός στο επικοινωνιακό θέμα μεταξύ Άρη Ολυμπιακού. Εγώ δεν είδα κέρδη από τον Ολυμπιακό. Και πολλοί φίλοι του Άρη πιστεύω. Αν το σκεφτείτε όλοι αντικειμενικά, δεν ξέρω ποια κέρδη υπάρχουν. Τι είναι απαραίτητο να έχεις κέρδη αν έχεις κάποιες καλές σχέσεις με μια ομάδα. Τα κέρδη μπορεί να φάνουν και πιο μετά, είτε για τον ένα ή για τον άλλον. Εντάξει. Και κλείνοντας, τώρα αύριο οι τέσσερις θα αποφασίσουν και ποιος θα είναι νέος αρχιδιετής, έτσι. Τον Κλάτενμπεργκ να βάλετε. Κλάτενμπεργκ. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Κλάτενμπεργκ είναι από Αγγλία, μακριά. Στον επόμενο, πρώτο-τελευταίο πριν τον break, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Ακούγομαι έτσι. Καμπάνα. Ούλ. Υπάρχει κάποιος, ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω 20 εκατομμύρια, να μου πει κάποιος πάνε και στη γωνία, θα βρεις 10.000 ευρώ, υπόγραψε ένα χαρτί, θα σε κρατάω όμηρο για ένα χρόνο. Όποιος βρεθεί τώρα, εγώ θα γίνω όμηρο. Δηλαδή είναι δυνατόν να λέω, όμηρος είναι αυτός που δωρίζει τα εκατομμύρια και δεν είναι όμηρος ο άλλος που τα παίρνει. Δηλαδή ο άλλος θα τα πάρει και θα πει εγώ τώρα με υπογραφή, θα βάλει και την υπογραφή τώρα ο Πάου. Να σου πω λίγο κάτι. Συνάει. Εγώ άμα ήμουν, άμα ήμουν στον Ολυμπιακό σήμερα θα είχα κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων και θα είχα κόψει κεφάλαια γιατί δεν το βρήκε ο Ολυμπιακός αυτό το θέμα. Ακούστε τώρα για τον Ολυμπιακό, κατάθεση Μελισανίδη στο εφετείο. Ο βασικός μάρτυρας για τα στημένα εναντίον του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Ο Ολυμπιακός γιατί να πάει με την ΑΕΚ. Έχει καμιά σχέση. Ίσα ο Ολυμπιακός θέλει να τους δει και τους τρεις να εμφανίζονται. Κινήθηκε γιατί ο Ολυμπιακός στο πάγκο. Ένας εναντίον όλων, που είπατε προηγουμένως υπάρχουν λυκοφιλίες. Εδώ έχουμε έναν εναντίον όλων, τα βάζει με θηρία. Έτσι, ένας. Έτσι. Και όλοι οι άλλοι εναντίον. Τι έτσι, δεν είναι έτσι. Γιατί φυσικά. Είναι. Εννοείται. Εδώ, γι' αυτό και τον Ολυμπιακό τον κυνηγάνε παντού. Στην κατάθεση του Μελισανίδη. Σε μια ερώτηση στην κατάθεση σε δικαστήριο. Ναι. Για τα στημένα. Βεβαίως. Σε ερώτηση για τελικό κυπέλλου. Θυμάμαι ήταν καθαρό το. Ακούστε τώρα. Πώς το λένε. Καταγγελία μάρτυρα. Ναι. Θυμάμαι ήταν καθαρό το πέναλτι. Το έπνιξαν οι διαιτητές γιατί ήταν μιλημένοι. Όλη η Ελλάδα το είδε. Δεν ξέρω αν ήταν στην αρμοδιότητα του διαιτητή, ήταν στη γραμμή. Πάντως ήταν τόσο φανερό. Φαίνεται εκεί και μόνο ότι ήταν μιλημένο. Και προσέξτε τώρα εδώ. Στην ΑΕΚ, σας διαβάζω μέσα από το ΑΕΚ 365. Βεβαίως. Ναι, απλά λίγο πιο σύντομα γιατί έχουμε και έναν ακόμα και απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Τελειώνω. Στην ΑΕΚ, απ' την άλλη, αν και τα θέματα ήταν πολλά, από την πρώτη χρονιά επιστροφής στη Σούπερ Λίγκα δεν έβλεπαν ή δεν ήθελαν να δουν και να πιστέψουν τι συμβαίνει. Ούτε σε ένα, ούτε σε δύο,
Αλλά σε 7 συνολικά μάτς μεταξύ των δικευάλων εδώ και 4,5 χρόνια σχεδόν σε όλα τα μάτς, οι κυτρινόμαυροι έχουν φρικτά παράπονα από τη διαιτησία. Και παρακάτω λέει ένα-ένα τις διαιτητικές αποφάσεις. ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, 2-1, τέταρτη αγωνιστική. Όλες τις διαιτητικές, ναι. Θέλετε να σας τη διαβάσω? Όχι, 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 γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λέει, δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Όλη η Ελλάδα, ναι. Εδώ το είδαν όλοι οι αεξίδες, αλλά ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Ενώ είναι και όμηρος όμως. Να είστε καλά. Ναι, περιμένετε να κάνω κολοτούμπες τώρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο τελευταίο πριν το break, ναι. Πάντα έχει πολύ σαφείς τοποθετήσεις. Εγώ δευτερολογώ. Έλα ρε Αντώνη, δευτερολόγησε. Ναι. Η ερώτησή μου, γιατί δεν απαντήθηκε από τον Γιώργο? Γκάλης 4, δε φίλε. Ο ενδιαφερόμενος το ήξερε. Ρε Γκάλης 4 σου λέει τώρα, έτοιμο ήταν εκεί πέρα η φανέλα. Και εγώ μπορώ να τυπώσω μια φανέλα Βαρέλα 4, ρε Νίκο. Τώρα τι θες να κάνουμε. Την είχε βρε τώρα, βρε. Μοσχοβίτη, και αύριο ο Αντώνης ο Σεαρόγλου δείχνει στον Νίκο τον Παπαδόπουλο η φανέλα με το νούμερο 9 του Κριστιάνου Ρονάλντο. Σημαίνει ότι είναι ποδοσφαιριστής του Άρη. Καλά, ξέρω. Καλά τον Ουάντα. Άλλα χρόνια τότε. Όχι, δεν τον ήθελαν κάποιοι στην ομάδα. Η καθαρίστρια του Παλέ, ο τροχονόμος απέναντι, ο λογιστής ο Ταμίας. Αλλά ο Μπάνε το ήξερε, αυτό να μου απαντήσει. Ήταν δίπλα στην ομάδα, λέει ο άνθρωπος. Κάτσε τον πάρω τηλέφωνο. Μόνο κλείσε να τον πάρω λίγο. Μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Μόνο αυτό θέλω να μου απαντήσει. Έγινε Αντώνη μου. Έγινε Αντώνη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, μόνο αγάπη. Το πιο ωραίο πράγμα. Μόνο αγάπη, μόνο break. Φεύγουμε και επιστρέφουμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με τον γάτο ενδεχομένως. Επιστρέφουμε για το δεύτερο κουτσουρεμένο κομμάτι της εκπομπής. Το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Το τηλεφωνικό κέντρο γεμίσει με ενημερώνουν. Ήδη τρεις φίλοι περιμένουν. Παιδιά, επειδή είστε πολύ, όσο πιο σύντομα γίνεται ο καθένας, για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Μια γρήγορη δεύτερη απάντηση. Βεβαίως, ναι. Επιμένει στο θέμα αν το γνώριζε ο Μπρέλεβιτς. Ναι. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι, μην κάνω λάθος. Ναι, αυτό λέει ο φίλος Αντώνης. Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας λόγος να το γνωρίζει ο Μπρέλεβιτς. Ο Μπρέλεβιτς είχε συμβόλαιο. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση. Λέει ρε παιδί μου ότι για να φέρεις τον Γκάλι δεν μπορεί να είσαι τον Γκάλι και τον Μπρέλεβιτς. Οπότε αν ήταν να πάρεις τον Γκάλι, δηλαδή, να φας τον Μπρέλεβιτς. Υπήρχε κανένας όρος ότι έπρεπε να διώξουμε αναγκαστικά τον Μπρέλεβιτς αν ερχόταν ο Γκάλις? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Επειδή ήταν λίγο σκοτωμένοι, θα λέγαμε. Τότε, εγώ, ναι. Κοίταξε, εγώ, ναι. Εγώ δεν είμαι στο μυαλό του Μπρέλεβιτς, ούτε στο μυαλό του Μπουτούρη, ούτε στο Κόρφα. Ναι. Το θέμα, ο Βεζιζής τότε βρήκε την ευκαιρία να αρπάξει τον Γκάλι, λόγω των προβλημάτων που είχε με τον Μητρούδη, και δεν τον ενδιαφέρε το τι μπορεί, το τι τριγμοί μπορούσαν να γίνουν μέσα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν ερχόταν. Μπορεί ενδεχομένως να μοιραζόταν το χρόνο Μπουτούρης, Κόρφας, Μπρέλεβιτς, Γκάλι. Δηλαδή να βάζει τον Γκάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέση 1, να έχει τον Μπρέλεβιτς 2. Να βγάζει τον Μπρέλεβιτς από 2, να βάζει τον Κόρφα 1, να πήγαινε ο Γκάλι στο 2. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το σενάριο. Πρέπει σαν και καλά να έχει δύο Μπρέλεβιτς. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Έτσι αυτό λέει το ερώτημα, ο φίλος Αντώνης. Ναι, μα δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δηλαδή υπήρχε κανένας όρος ότι έπρεπε να φύγει ο Μπρέλεβιτς αναγκαστικά από τον ΠΑΟΚ επειδή ερχόταν ο Γκάλι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό σαν ερώτημα. Το θέμα είναι ένα και είναι γεγονός. Πες το για να πάμε τους επόμενους. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ο Γκάλις θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε λόγω Ιφκοβιτς. Και ευτυχώς που δεν ήρθε για το κίνημα του Άρη. Ναι. Γιατί αν ο Γκάλις τότε ερχόταν στον ΠΑΟΚ, ναι. Το κίνημα, η γενιά τότε θα δεχόταν ένα τεράστιο πλήγμα. Μάλιστα. Τεράστιο. Εντάξει. Ο Γκάλις δεν θα πήγαινε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε. Ο Γκάλις στον ΠΑΟΚ δεν θα πήγαινε ποτέ. Έτσι, Χρυσάνθη. Καλά τα λες. Πάμε στον επόμενο. Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών στην Ελλάδα. Δηλαδή, φορείς την του Άρη. Ο μπαμπάς σας και τέτοια. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στον επόμενο. Ένα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Για τα δελτία, είπε τίποτα ο Μοσχοβίτης. Ναι, τα είπα μόνο. Το κοινό περί. Το σύνθημα το είπες. Το βάλαμε. Που είπα εγώ. Με τα συνθήματα που είπες εσύ. Δεν ξέρω σύνθημα, ρε. Δεν το πήγα. Είναι τα δελτία αντικειμενική και τέτοια, δεν είπατε τίποτα? Όχι, δεν είπαμε αυτά. Για το ποιοι λέγανε χάρτινοι και τέτοια λέγατε. Είπατε. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μια σφίνα. Σφίνα. ΠΑΕΚ είναι καινούργια ομάδα. Ποια? ΠΑΕΚ. Ποια ΠΑΕΚ, ρε. ΠΑΕΚ. ΠΑΕΚ. ΠΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Ωραία, το κλειδώνουμε το ξύλο. ΠΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Χρειάζεται να έχω να πάω στην Τούμπα την Κυριακή. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, παιδιά, γιατί είναι πολύ ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Καμπάνα. Ωραία, λοιπόν, Παναγιώτης ονομάζομαι. Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι η δεύτερη θέση έχει τεράστια σημασία. Είναι ίσως η πιο σημαντική δεύτερη θέση των τελευταίων πάρα πολλών ετών, έτσι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Με το διευθυντή κανείς, δηλαδή, δεν πιστεύω ότι σε καμία ότι η ΑΕΚ χαρίστηκε. Δεν μπορεί να χάρισε εκατομμύρια. Και είναι εκατομμύρια. Γιατί με ένα παιχνίδι, με έναν αντίπαλο στα μέτρα σου, όπως και να το κάνουμε, εξασφαλίζει 10 εκατομμύρια. Έτσι. Το να πας στο Europa League και να παίξεις δύο μονούς αγώνες χωρίς περιθώριο λάθος, έτσι. Και να έχεις, για παράδειγμα, να σου έρθει στα play-off μία Wolfsburg και να κρίνεται από εκεί η οικονομική σου επιβίωση, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι η δεύτερη θέση είναι απίστευτα σημαντική φέτος. Και τώρα θέλω να σχετίσω κάτι με την απόφαση. Νομίζω ότι σχετίζεται αυτή η χάρης εντός αγωγικών της ΑΕΚ με την Επιτροπή Διοντολογίας. Η απόφαση βγαίνει στο τέλος του μήνα. Άμα η απόφαση είναι υποβιβασμός, χωρίς να πάμε ούτε στην Εφέσον ούτε στο ΚΑΣ, έχει δικαίωμα και η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ να προσφύγει στην UEFA και να αποκλείσει τον Ολυμπιακό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως γίνει και με τον Ολυμπιακό Βόλου. Δεν ξέρω μήπως έχει πέσει και αυτό στο τραπέζι. Μπορεί. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Μπορεί, έχει ενδιαφέρον το σενάριό σου. Γι' αυτό, γιατί η απόφαση βγαίνει στο τέλος του μήνα. Έχει βγει αυτό. Έχουμε και το δεδικασμένο του Ολυμπιακού Βόλου και λέω εγώ τώρα. Μπορεί να σχετίζονται πολύ εύκολα αυτά τα δύο πράγματα, ώστε να βγει και κερδισμένη διπλά η ΑΕΚ. Και επικοινωνιακά και τελικά να πάρει και τη θέση του στο Champions League. Εγώ έτσι το βλέπω την σημερινή από το σημερινό, ρε παιδί μου, έτσι πως έγινε. Μάλιστα. Αυτό έγινε. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, βεβαίως. Λίγο βαθιά ακούγεστε. Ναι. Αν μπορούμε λίγο να το βελτιώσουμε. Ναι. Παραπάνω λίγο δεν μπορώ, είμαι στον δρόμο και είμαι οδηγός, λίγο γρήγορα να μιλήσω. Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω το φίλο του Γιώργου, αλλά πώς γίνεται ένας κοτοχωριανός, τώρα που άκουσα ότι είναι το μεσημέρι, ένας κοτοχωριανός του γαμπρός στο Λάκωμα, περισσότερος παοξής, να είναι και αυτός μπροστά στη συναλλαγή με έναν εξωγηπαιδικό παράγοντα του Άρεος από το Λάκωμα της Αγγλίας Ψαριανός, να έχει και αυτός μπροστά και να ξέρει τότε με το Χαϊδάρι ότι έδωσε 700.000 δραχμές για να πάρει ο Άρης το διπλό και να ανεβεί κατηγορία. Πώς γίνεται ένας το μεσημέρι και ένας γαμπρός στο Λάκωμα, παοξίδες όλα και οι δύο να είναι μπροστά και να ξέρουν. Αυτός που ήταν του ΠΑΟΚ που τον πήγε στο μεσημέρι, έφερε και του έδειξε στον δρόμο την κάλλη τη φανέλα, μας τα εδράζει ρε φίλε Γιώργο από την Ολλανδία και εγώ είμαι ο Βασίλης από τη Γερμανία. Καλό απόγευμα. Γεια σου Βασίλη. Άρα καλά. Autobahn. Λοιπόν, στον επόμενο ναι. Είναι πολύ inside το story του Γιώργου, έτσι έχει γίνει. Είναι πολύ inside. Καλά, δεν μπορείς να ξέρεις τι έγινε σίγουρα. Έτσι, τέλος πάντων, έχει τη γνώμη του. Δεν μπορείς να το βγάλω από την άλλη όλο αυτό το λόγο. Πάμε πα στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Έλα. Τι κάνετε. Καλώς ήρθατε. Εσείς, κύριε. Καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Για το φίλο τον Γιώργο από την Ολλανδία που το θεωρώ φίλο. Ναι. Ιαπωνικό, να κάθεται να ξοδεύει ενέργεια, να καταναλώνεται, να κουράζεται. Για το αν ο Γκάλης ερχόταν στον ΠΑΟΚ το 92, πότε είδε. Όλοι τα ζήσαμε αυτά. Λίγο πολύ είχε ακουστεί ότι θα έρχονται τώρα να κάθεται να αναλώνεται. Ενώ η μεγάλη Παοκάρα εδώ έχει θέματα και που ξεβρακώνει το ένα μετά τον άλλο, ξεφυλίζει το ένα μετά τον άλλο. Τώρα το θεωρώ πολύ άκερο, ρε φίλε Γιώργο, ραδιοφωνική που δεν σε γνωρίζω εγώ προσωπικά. Αλλά τώρα στο λέω έτσι εντελώς φιλικά. Τώρα έχω ένα καλό ξυδάκι μπαλσάμικο. Μπαλσάμικο τώρα, μπαλσάμικο. Ξύδι μπαλσάμικο, ωραίο. Πάει σε σαλάτες, πάει εδώ, πάει εκεί. Καλό. Γενικά σε όσους έχουν και σε σάλτσες. Όσοι έχουν φαγούρα, όσοι έχουν καούρα, ας πιούν ένα-δυο ποτηράκια. Για όσους λέγαμε μέχρι χθες το βράδυ, αργά τα βράδυ, ότι θα, σίγουρα η ΑΚ θα κάνει προσφυγή, δεν υπάρχει ένσταση. Και ενώ τους έλεγε ο Κόλκας, όχι, έχω πληροφορίες ότι δεν θα κάνει η ΑΕΚ. Ναι, και όλα αυτά, ή ξέρω κάποιος που έκανε προηγουμένως και έλεγε τα δικά του αυτά. Το ξύδι το βαλσάμικο είναι ένα και ένα, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι επιπόλαιο να πεις ότι θα κάνει σίγουρα τέτοιο, γιατί πεζόταν από χθες, δεν ήταν σίγουρο. Τώρα, εγώ το θεωρώ πολύ τραγικό αυτό το γεγονός, παιδιά, που έγινε στην ομάδα μας. Το θεωρώ εξίσου το ίδιο τραγικό με αυτό που έκανε η Μαρούπα, ο Αρκούδης, ο Αυγενάκης, ο Καραπαπάς και αυτοί όλοι. Το θεωρώ το ίδιο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω και πώς έγινε αυτό, όταν όλα στη σήμερα εποχή είναι ψηφιακά. Μέσω υπολογιστών, δηλαδή δεν είχαμε ένα αστικάκι, κάτι που να τους ενημερώνει ποια τέτοια λίγανε, ποια πες το πόσο θεωρήσεις ιατρικές λίγανε, δηλαδή αυτά δεν γίνονται
Γιατί εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, έπαιξα μπάσκετ από ερασιτήριο, έπαιξα και μετά σε εθνικές μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή, αυτά τα ζούσαμε από παιδιά τότε, από το 80, δεκαετία 80, που τα προσέχαν τα δελτία και οι θεωρίες ιατρικές από τότε. Δηλαδή, δεν τα αφήναν αυτά σε μικρές κατηγορίες, σε μικρές ομάδες. Δηλαδή, ολόκληρος πάγος των εκατομμυρίων να κάνει τέτοιο πράγμα. Με αυτά και με αυτά όμως, ακούγαμε παιδιά, ε. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, με αυτά και με αυτά όμως, η ΑΕΚ επιτέλους έπραξε το σωστό. Γιατί δεν μπορούσε και πάλι για άλλη μια φορά να... για αυτό το πράγμα, δηλαδή ενώ έχασε στο γήπεδο, ενώ επέτρεψε να γίνει το παιχνίδι, να το πάρει το μάτς για άλλη μια φορά στα χαρτιά, θα πήγαινε πολύ ρε. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα εκείνο όπως το πήρε με τους Κομίνιδες, με τους Αρετόπουλους και με αυτά. Ναι, να έπαιρνε και άλλη μια, και άλλο ένα Champions League, στα χαρτιά της πήγαινε πολύ. Άλλες οι σχέσεις τότε, άλλες οι σχέσεις τώρα. Άλλο χρονικό διάστημα το τότε, άλλο χρονικό διάστημα το τώρα. Πράγμα. Λέω, άλλες οι σχέσεις τότε, άλλες τώρα. Μα και τότε ήταν καλές οι σχέσεις. Είχαν αρχίσει γενικότερα λίγο να έχουν ζητήματα οι σχέσεις από τότε. Θάλασσα, δηλαδή θα πήγαινε πολύ δεύτερη φορά να σου κάνει την ίδια φουστιά, με συγχωρείς. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα είναι τόσο γελίο, αλλά να κερδίζεις μέσα στο γήπεδο, να παίρνεις επάξια, ας πούμε, τη δεύτερη θέση. Ναι, και να έρχεται ο άλλος να σου την παίρνει έτσι γιατί δεν είχες ιατρικές βεβαιώσεις, για μένα θα ήταν πολύ ανήθικο και πολύ. Θα μου πεις, αν την έκανε την ΑΕΚ αυτή τη φορά, αν την έκανε, δεν την λέγαμε και τίποτα. Αλλά για κάποιους εκεί μέσω ραδιόφωνο σας που λέγανε, ναι, θα κάνει σίγουρα και γιατί να μην... Ποιος είπε από εδώ πέρα ότι θα κάνει η ΑΕΚ έτσι. Και σήμερα κουλουτσούμπες, είτε την κάνει, είτε δεν την κάνει, η ΑΕΚ είναι καβάλα. Γιατί είναι καβάλα, δεν έχασε μες στο γήπεδο. Δεν είναι τρίτη μες στο γήπεδο. Πάλι ήθελε στα χαρτιά. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με την κίνηση που έκανε έχει ένα πλεονέκτημα απέναντί σου. Όχι απέναντί μου. Απέναντί σου. Απέναντί στο μέρος του ποδοσφαίρου. Απέναντι στον ΠΑΟΚ το έχει. Μα εμείς δεν είπαμε ότι δεν κάναμε λάθος. Είναι αυτό που έλεγε πριν και ο Γιώργος από την Ολλανδία, ότι στην ουσία σου έκανε χάρη. Όχι, χάρη δεν το έλεγα, γιατί εμείς κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, εκεί δεν θέλουμε στην τελική να κρίνουμε τα μάτια. Βρενοείται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε αυτό που σου λέει η Άκη, ότι εγώ είχα το... αυτό που σου λέει η Άκη, ότι εγώ είχα το δικαίωμα να κάνω αυτή την κίνηση, να κάνω στην έσταση. Αυτά τα ξέρουμε, αυτά όλα είναι γνωστά. Στη χαρίζω. Αν το έκανε, δηλαδή θα έμπαινε πάλι σε μια διαδικασία δικαστική, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες μικρές ελπίδες να το κυνηγήσει δικαστική. Ναι. Πάλι θα μπλέκαμε έτσι, δεν ξέρω εγώ. Και γιατί, ας πούμε, να μην κάνει λίγο πάσο, λίγο πίσω και να πει ρε παιδιά, εντάξει, τέλος τα όλα καλά, ξεκινάμε από τώρα τα μάτια μέσα στο γήπεδο και αυτά. Ο Ψαλτίδης πού εμπλέκεται, αν ο Άρης, αν το ξέρει το έργο του Παπακαλιάτη, αν ο Άρης, αν ο Άρης. Όσο πρόσεξε λίγο, θα απαντήσω όπως θα απαντούσε αυτός. Όπως εσείς ασχολείστε με τον Άρη, ασχολείται και αυτός με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ασχολείς. Όχι εσείς συγκεκριμένα, άλλοι. Αυτόν τον Ζαγόρα. Δεν νομίζω να πρεσβεύει τον ΠΑΟΚ. Αρέσει, σου έχω πει και άλλες φορές. Μη σχολιάζει τους υπόλοιπους αυτήν την εκπομπή. Βγες εκπομπές τους και πες τα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, έφυγες. Άντε, στον τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Ναι, μια σύντομη απάντηση. Δευτερολογείται, λίγο σύντομα, βεβαίως. Ναι. Ναι, πολύ σύντομα. Βεβαίως, να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει αυτό που λέει για την Επιτροπή Διοντολογίας, γιατί ήδη το θέμα έχει κρυφτεί στο ανώτερο αθλητικό δικαστήριο της Ευρώπης, το ΚΑΣ. Απορρίφθηκε από το ΚΑΣ η προσφυγή του Παναθηναϊκού. Για να μην σας τα πολύ λέω, ο Παναθηναϊκός είχε προσφύγει το 2015, τότε με τους τιμένους αγώνες και είχε φάει πόρτα. Ακριβώς με τις ίδιες καταγγελίες, με τους ίδιους μάρτυρες, με τις ίδιες ακριβώς ομάδες, τις οποίες υπάρχουν και σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Μάλιστα. Πρώτον, δεύτερον, δεν μπορεί, η Επιτροπή Διοντολογίας είναι ακόμα μικρότερη από τις πειθαρχικές επιτροπές της ΕΠΟ, οι οποίες έχουν αφρώσει ήδη τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Γιατί όμως να μην βάλουμε το εξής ερώτημα. Είναι τελειωμένη η υπόθεση του ΚΑΣ του ΠΑΟΚ. Μήπως ο κύριος Μελισανίδης έχει ακούσει τίποτα το αυτάκι του για τίποτα επιτροπή, πώς το λένε, για την Επιτροπή Εθέσεων, ότι αν ξαναδικαστεί θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Λέω εγώ μήπως. Τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί κύριε, μπορεί. Να μην τον βάλουμε μόνο από τη μια όψη το νόμισμα. Για γυρίστε και από την άλλη μεριά. Μπορεί. Εδώ είναι τελειωμένη υπόθεση. Ένας χαζός δεν θα το σκεφτόταν αυτό. Αφού έχει ήδη αφορετική απόφαση και από το ανώτερο δικαστήριο. Δεν μπορεί να ξαναπάει εκεί η υπόθεση. Θα τιμωρηθεί η Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Έχει αφορετική απόφαση από το ΚΑΣ Ολυμπιακός για όλους αυτούς τους αγώνες τους οποίους εκδικάζονται τώρα. Είναι για τα μάτια αυτό που γίνεται τώρα, καταλάβατε. Σαφέστατος. Εγώ παίρνω την αντίθετη άποψη. Ίσως ο κύριος Μελισανίδης έχει ακούσει κάτι για Επιτροπή Εθέσεων της ΕΠΟ για τώρα, για το δικαστήριο του ΠΑΟΚ. Ίσως. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, παίρνω έναν τελευταίο και κλείνουμε. Ναι.
Μ' ακούτε? Άντε, γεια! Ο Κάς περίμενε, πρέπει να μπορέσει ψωμί. Όχι, ρε. Έλα. Ναι! Καλή. Νίκο, τι κατάλαβες εσύ από τις τοποθετήσεις του κόσμου? Εγώ καταλάβω ότι πλέον στην εκπομπή δεν μιλάμε καθόλου και μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, φίλε, εμείς θα να ακούσουμε τις απόψεις του κόσμου. Ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Τι να κάνουμε? Τι καταλαβαίνεις εσύ, Νίκο, ότι έπρεπε να καταθέσει ένσταση η ΑΕΚ? Τώρα θα πάρουμε τον τελευταίο και θα τοποθετηθώ. Ναι, λοιπόν, ναι. Καλησπέρα στον τελευταίο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λίγο σύντομα μόνο, ναι. Ναι, τίποτα. Απλώς εντάξει, εγώ παίρνω τηλέφωνο μια φορά το χρόνο, δεν έχει σημασία. Δύο φορές τα 10 χρόνια. Εντάξει, ήθελα να ρωτήσω. Λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω για εσάς τότε. Ναι. Ναι, όταν πήραν τα δελτία και διαπίστωσαν το πρόβλημα οι διαιτητές, είπαν θα ξεκινήσουμε τον αγώνα απλώς. Δηλαδή δεν πήραν τηλέφωνο κάπου. Τι εννοείστε, πήραν τηλέφωνο κάπου, τι εννοείτε? Ναι, πού έτσι ξεκίνησαν τον αγώνα. Καταρχήν, εγώ ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο 40 χρόνια. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να ξεκινήσει διαιτητής το μάτς χωρίς το δελτίο υγείας θεωρημένο. Okay. Δεν πήραν τηλέφωνο κάπου, πήραν την πρωτοβουλία μόνοι τους να ξεκινήσουν έναν αγώνα. Το θέμα είναι... Από ό,τι μου μεταφέρθηκε, το ζήτημα έγινε γνωστό στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο έγινε. Α, ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, στην ανάπαυλα. Γι' αυτό να μην πιάσει. Ο καθένας δίνει όποια εξήγηση θέλει. Να είστε σίγουροι ότι αν ήταν άλλες ομάδες που δεν ελέγχουν την ΕΠΟ, γιατί το ξέρετε πώς γίνανε οι εκλογές της ΕΠΟ, δεν θα σας πω εγώ, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν θα γινόταν κανένας αγώνας. Απλώς, όποιος έχει το χρήμα και τη δύναμη, κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το αντιληφθούν οι φίλαθλοι που ταΐζονται για δεκάδες χρόνια κουτόχορτο. Καλησπέρα και όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Νίκο. Λοιπόν. Τι καταλαβαίνεις εσύ από τον κόσμο? Καταρχάς ότι ο Γκάλης δεν είχε συμφωνήσει με τον Πάουξ. Καλά, οκ, βασικό είναι αυτό. Παρά την ιστορία που μας είπε ο Γιώργος. Την οποία εγώ ξαναλέω, δεν μπορεί να βγάλω το μυαλό του. Οκ. Okay. Στο θέμα το σημερινό. Ότι ο Μελισσανίδης έκανε την καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε. Φέρθηκε έξυπνα. Πανέξυπνα φέρθηκε. Γιατί τον πιέζανε και ο Καρέρα και ο Ίβιτς και του λέγανε καν ένσταση. Πού το ξέρετε, Νίκο, το πιέζει, δηλαδή. Συγγνώμη λίγο. Πρόσεξε λίγο. Έχω έγκυρο ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο Μάσιμο Καρέρα, εντάξει. Έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε. Πιέζαν. Και πίεσε ο Μάσιμο Καρέρα. Έχω έγκυρο ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πίεσε ο Μάσιμο Καρέρα. Από δύο πηγές. Τον Τίγρη. Από δύο πηγές. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που καταλαβαίνει τον Τίγρη. Δεν πήρε ο Καρέρα τον Μελισσανίδη. Καταλαβαίνει πώς πάει. Ο Καρέρα τον Ίβιτς. Τον Ρώσο Τίγρη να κάνει. Ο Ίβιτς τον Τίγρη. Να πρόεδρε πρέπει να κάνουμε μέσα κτλ. Ρώτα και τον άλλο προποντή εκεί πέρα. Τι θέλει να κάνουμε. Δεν πήγε έτσι. Απλά σου λέω. Πρόεδρε, μίλησα, μου είπε να κάνουμε. Έχω δύο έγκυρες πηγές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σου λέω έκανε την πιο έξυπνη κίνηση που θα μπορούσε. Τώρα ο Πάχο χρωστάει. Για μένα ναι. Χρωστάει. Τι χρωστάει? Κάποιοι. Είναι επειδή μου σαν τις ταινίες με τους μαφίους, ότι κάποια μέρα θα έρθω να σου ζητήσω κάτι. Δύο τρεις ενώσεις. Να τα βρούμε έτσι να τελειώνουμε. Έχει και έχει πολλές αυτή τη φορά. Περισσότερες συνδικές. Λένε κάποιοι. Λένε τώρα οι φίλοι μας, παιδί. Εμείς δεν υιοθετούμε. Αυτό, ναι. Ο φίλος ο 785. Ναι. Ωραία. 55 έχουμε, ρε φίλε. Περισσότερες είναι τις άκρες κι αλλιώς. Εμένα σου λέω, εγώ έχω διαπιστώσει την πλειοψηφία του κόσμου και σε σχόλια στο ίντερνετ κτλ. Που έβλεπα, λέγανε ότι αφού. Για τον Παοξή είναι η καλύτερη συνθήκη αυτή. Αφού την να, κάναμε. Να άνατα την ομάδα, ναι, του με όλη την αφού του την κάναμε τη λαλακία. Να υποστούμε και τις συνέπειες. Ναι, στην πλειοψηφία αυτό διαπίστωσα, συγγνώμη που έβλεπα. 80% των Παοξή. Ναι, ναι, ναι. Και ένα 20, ας πούμε, μπορεί και λιγότερο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είναι το καλύτερο για τον Παοξή αυτό. Γιατί φίλε μπορεί να ξεσκίσει την ομάδα του. Είναι το αγαπημένο του. Ναι. Καταλαβες. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Όλα καλά. Άρα δεν έγινε τίποτα. Φίλε, τζάμπα φασαρία κάνουμε από χθες. Για να ασχολούμαστε εμείς, να μαλώνουμε εδώ πέρα, να γράφουμε στα site. Δεν όχι, έγινε κάτι. Γιατί για σένα ήταν πλήγμα στο εσωτερικό σου αυτό και θα ακολουθήσει και θα έχει επιπτώσει και τις επόμενες μέρες. Δεν πειράζει. Δημιουργήθηκε μια αναταραχή. Δεν γίνονται όσο τέτοια πράγματα. Καλά, ναι, για να θεωρήσει λίγο για κάποια πράγματα. Ναι. Όλοι όμως. Ναι. Ότι γενικότερα το καράβι. Ναι. Έχει φύγει από την πορεία του. Και για να ξαναμπεί σε μια σωστή πορεία. Θέλει δρόμο. Μάλλον λάθος το είπα, να ξαναμπεί. Για να μπει σε μια σωστή πορεία, θέλει δρόμο πολύ. Και δουλειά πολύ. Και. Ένα το χέρι. Γενικότερα δρόμι. Πρέπει να αλλάξει την πορεία του το καράβι. Έτσι όπως πάει. Εδώ για κάποια χρόνια. Μάλιστα. Πολλά περισσότερα συνέχεια με το ΠΑΚ 24, το οποίο ακολουθεί στου ραδιοφωνικού σα δέκτε εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 με Νίκο Μοσχοβίτη. Βεβαίως. Το επιτελείο του Στέλιο Ανασασιάδη σίγουρα που θα σχολιάσει την επικαιρότητα.
μέχρι και τις 9. Σε κακή κατάσταση είναι όλοι, να ξέρεις. Όλοι. Το χθεσινό τους τους έχω στα πόδια. Αύριο θα είσαι εδώ. Έλα, Νίκο, τώρα είναι Παρασκευή, ρε φίλε. Θα κάνουμε κομπή φυσικά κανονικά, όπως πάντα. Αλλά Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ρε φίλε. 7 Ιουλίου είναι αύριο. Κατάλαβα. Έλεος. Κατάλαβα. Έλεος, ρε, ο άλλος θα λείπει. Καλά, το θύμισε το ο άλλος θα λείπει το απόγευμα. Εσύ θα είσαι από εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.